Με το φαγό του Καλυμνοσιούς βρισκόμαστε στην αίθουσα της εκκλησίας όπου έχουν συγκεντρωθεί οι ψαριμιώτες για να κάνουν την τρίτη δόση. Είναι εδώ η διοικήτρια του νοσοκομείου, κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ, η εμβολιαστική ομάδα, ο γιατρός, είναι ο φαρμακοποιός, ο κύριος Γκινής, και ετοιμάζονται να εμβολιάσουν με την τρίτη δόση, έτσι δεν είναι? Ναι. Με την τρίτη δόση τους κατοίκους. Επισκεφθήκαμε σήμερα με την εμβολιαστική ομάδα του νοσοκομείου μας την Ψέρυμο, προκειμένου να εμβολιαστούν οι κάτοικοι με την τρίτη δόση του εμβολίου. Σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε τον εμβολιασμό στην περιοχή μας και να δώσουμε και έμφαση στην προσπάθεια αυτή που γίνεται, εμβολιαστεί ο κόσμος. Ήρθαμε εμείς εδώ για να μην ταλαιπωρούμε τους πολίτες και να πρέπει να έρχονται στην Κάλυμνο. Οπότε υπό αυτή την έννοια είμαστε εδώ, σε μια μέρα με όχι καλό καιρό αυτή την περίοδο, ωστόσο όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Είμαστε εδώ, 12 κάτοικοι είναι εδώ σε αναμονή και πιστεύω σύντομα θα φύγουμε από 12 εδώ. 12 είναι όλοι και όλοι 12 εδώ. Είναι που θα εμβολιαστούν σίγουρα με την τρίτη δόση του εμβολίου. Καλό είναι αυτό και καλά κάνατε και ήρθατε, γιατί δεν θα ήταν εύκολο να μεταφερθούν οι κάτοικοι αυτοί. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και εύχομαι η όλη προσπάθεια γενικά να αποδώσει καρπούς και σύντομα να είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Αλλά και γενικά να έχουμε καλές γιορτές όλοι και στην περιοχή μας και να μην ζήσουμε ξανά στιγμές άσχημες του παρελθόντος. Πιστεύω όλα καλά και καλές γιορτές σε όλους. Να πάμε και στον έπροχο της Καλύμνου, ο οποίος μας ενημέρωσε κιόλας ότι όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στην Ψέρυμο. Ναι, ερχόμαστε μετά τον Μάη ξανά στη Ψέρυμο για να κάνουμε τρίτη επαναληπτική δόση. Είναι κάτι το οποίο το ζήτησαν οι κάτοικοι εδώ. Εμείς οφείλαμε να το κάνουμε, να το διοργανώσουμε μαζί με τη διοικητρία του νοσοκομείου. Είναι κυρίως άτομα τα οποία δεν μπορούν να μεταβούν στο νησί της Καλύμνου. Και έτσι νομίζω ότι έπρεπε να γίνει και να δούμε μαζί με αυτό, να δούμε και κάποια άλλα θέματα που υπάρχουν στο νησί. Υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχουν πολλά θέματα στο νησί. Θα συνομιλήσουμε με τους κατοίκους. Τα ξέρουμε, ναι. Πολύ τα γνωρίζουμε τα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνουν και με όλα αυτά. Ναι. Σημασία έχει τώρα σήμερα να κάνουμε τους εμβολιασμούς, να προστατευτούν οι κάτοικοι και τα άλλα θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ πολύ.